Me, it's you and me. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, παιδιά. Σήμερα λοιπόν είναι ένα πολύ ξεχωριστό βίντεο και αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ανοίξουμε μαζί. Τι εννοώ με αυτό? Για αρχή, μόλις γύρισα εγώ από το ταχυδρομείο, ήρθε ένα μικρό δεματάκι που έχω παραγγείλει για την Θεανό από τα H&M. Θα πάμε σε λίγο μέσα να σας το δείξουμε. Και επίσης ήρθαν και άλλα δεματάκια, τα οποία εννοείται θα τα ανοίξουμε και αυτά όλα μαζί. Θεανό ακόμα δεν ξέρει, πάμε μέσα να τις τα δείξουμε. Babe, close your eyes. Έτοιμοι. Λοιπόν, άσε ό,τι κάνεις, κλείς τα μάτια, έτσι, μπράβο. Και θέλω να κρατήσεις αυτό εδώ πέρα. Τέλειο! Oh, ένα μικρό δωράκι, θέλω να το ανοίξεις. Oh. Να μας κάνεις ένα unboxing, είναι ένα μικρό δώρο από μένα προς τα εσένα. Σε ευχαριστώ. Όχι, ας στήσουμε την κάμερα και ας κάνουμε ένα κανονικό unboxing. Ωραία, πάμε να στήσουμε λοιπόν την κάμερα. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα haul σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, για φαίνεται. Ένα πράγμα είναι. Όχι, δεν το έλεγα αυτό. Έχουμε και άλλα πράγματα. Αλλά γιατί θα ανοίξω αυτό? Α, εννοούσα εδώ μέσα στο κουτί κι άλλα ήρθαν. Α, και στο κουτί όχι, ένα πράγμα είναι. Αλλά έχουν έρθει κι άλλα από το ταχυδρομείο. Για άνοιγμα. Νομίζω είναι το αγαπημένο σου αυτό. Το τέρμα αγαπημένο μου. Α, ναι. Σου το αγαπημένο, μου άρεσε αυτό το νεζεσέρ. Σε ευχαριστώ! Έλα ρε! Σου είχα πει ότι μου άρεσε αυτό το νεσεσέρ. Εντάξει, λοιπόν, wait for it για αυτό το καλοκαίρι. Να δείτε πως θα το πάρω μαζί μου και ήθελα αυτό το νεσεσέρ. Oh, thank you, baby! Wow, παιδιά, δείτε, είναι τέλειο. Είναι, πώς το λένε? Ψάθινο. Είναι ψάθινο και είναι πολύ έτσι summer mood. Αχ, είναι και στα χρώματά μου. Τέλειο. Thank you. Ωραία είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μιλιάσου. Και το περίμενα να σου πω ότι είναι πιο μικρό. Το δω στη φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, εγώ τα βλέπω, τα βάζω τα γαμμένα από την εφαρμογή του Αλέξη. Ο Αλέξη πηγαίνει εκεί πέρα. Παραγγελία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία, είσαι έτοιμη να ανοίξουμε και τα επόμενα? Ας φτιάξουμε αυτά. Νομίζω είμαι πανέτοιμη. Ας τα φέρουμε εδώ πέρα. Και το επόμενο που μας ήρθε σήμερα είναι αυτά εδώ τα δεματάκια. Τα οποία τα περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό. Social Era, αν το λέω καλά. Αυτό το site είναι πρακτικά με ρούχα και διάφορα θέματα τεχνολογίας, είτε beauty κλπ. Είναι πιο high quality από τα πιο κοινά. Γενικότερα πήραμε 4 πράγματα έτσι για να το δοκιμάσουμε και να το δείξουμε και σε εσάς ένα review. Να σας πούμε και την άποψή μας για αυτό εδώ πέρα το site. Επίσης, μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα που θα βρίσκεται από κάτω στην περιγραφή ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή που είναι πολύ πιο εύκολη στο χειρισμό σε σχέση με το site. Θα υπάρχει και αυτό από κάτω στην περιγραφή για να το δείτε. Τα προϊόντα αυτά που βλέπετε δεν έχουν περάσει τελωνείο και γενικότερα ό,τι πάρετε από εκεί πέρα δεν περνάει τελωνείο. Μάλλον γιατί νομίζω από ό,τι είδαμε η χώρα αποστολής ήταν η Γερμανία. Ναι, νομίζω είναι αμερικάνικο site, αλλά έκανε 2 εβδομάδες περίπου να έρθει, 2-2,5 κάτι τέτοιο εβδομάδες, οπότε έρθαν σχετικά γρήγορα τα προϊόντα. Έρχονται σε μια πολύ προσεγμένη συσκευασία. Ναι, ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συσκευασία. Γενικότερα, εμείς επιλέξαμε να πάρουμε κάτι σε πιο πολύ εσόρχο και πιτζάμα, γιατί αρκετά ρούχα έχω κάνει τώρα νομίζω τελευταία με τα haul που έχω κάνει στο κανάλι μου. Θα υπάρχουν φυσικά όλες στην περιγραφή ή στις κάρτες για να μπορέσετε να τα δείτε. Οπότε ναι, πήγαμε κάτι σε πιο πιτζαμέ και ο Αλέξης ήθελε να διαλέξω κάτι πιο ωραίο και προσεγμένο για το σπίτι. Από τι θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τα ρούχα, δηλαδή τις πιτζάμες, και μετά σιγά σιγά προς τα εσόρχα. Άρα το πρώτο ρούχο που πήρα, και αυτό πρακτικά δεν το πήρα ακριβώς για μένα, το πήρα σε ένα μεσαίο μέγεθος, σε μέγεθος large, βασικά για την αδερφή μου. Επειδή αυτή φοράει συνήθως τέτοια κολάν, τέτοιο χρώμα κλπ. Αποφάσισα να πάρω το Abetis, δεν ξέρω πώς προφέρεται, που έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία. Μου είναι κάπως ένα χάρτινο σακουλάκι, δεν ξέρω, είναι πλαστικοποιημένο χάρτινο σακουλάκι θα έλεγα εγώ. Και έχει και φερμουάρ το πιο τέλειο. Ναι, το πήρα στο νούμερο large και είναι μια μάρκα για yoga pants βασικά. Έχει επίσης, sorry που θα το δείξω, αυτό είναι εσόρχο, είναι αυτό εδώ πέρα μέσα
Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπήρχε αυτό μέσα στο κολάν, αλλά μάλλον είναι γιατί για το κολάν χρειάζεσαι το συγκεκριμένο σώρουχο, γιατί είναι και η ίδια ποιότητα. Βασικά αυτό μας ήρθε και δώρο, γιατί δεν το είχαμε παραγγείλει νομίζω εμείς, δεν το είχαμε βάλει στο καλάθι μας. Ήρθε μαζί με το κολάν, οπότε δεν ξέρω, το προσθέσαν για αυτό το λόγο μάλλον που λες. Δεν ξέρω. Γενικότερα και αυτή η σακούλα λέει respect the environment, οπότε είναι από ανακυκλώσιμα και τέτοια και προσέχουν το περιβάλλον και αυτή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με εντυπωσίασε λίγο και το site και όλα αυτά. Δεν ξέρω, φαίνεται πολύ προσεγμένη η επιχείρηση. Όπως βλέπετε, είναι αυτό εδώ πέρα το κολάν. Μπορεί να είναι large και να σας φαίνεται τόσο μικρό, αλλά. Νομίζω ότι ύψος και αν έχεις και ότι πάχος και αν έχεις θα σου κάνει αυτό. Οπότε γι' αυτό το πήρας έτσι ένα μεσαίο νούμερο. Σε περίπτωση που δεν της αρέσει να το φορέσω εγώ σίγουρα μέσα στο σπίτι κάποια στιγμή. Βλέπετε πως έχει αυτό εδώ πέρα το λάστιχο από πάνω που χρησιμοποιείται κυρίως στα γυμναστήρια. Αυτό εδώ πέρα είναι το κολάν, έρχεται με αυτήν εδώ πέρα τη ρίγα και νομίζω έχει μια στάβα στο πόδι αν θυμάμαι καλά που λέει τη μάρκα Αμπέτης. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Δεν σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά μόνο για γυμναστική. Εννοείται ότι έχει και καλά ρούχα εκεί πέρα. Μπορείτε να βρείτε και gadget, ας πούμε. Α, τόπια, ναι, έχει και πάρα πολύ καλές μπλούζες πλεκτές. Απλά τώρα, εντάξει, πλεκτό σιγά σιγά θα αρχίζεις να παίρνεις. Νομίζω είδα και για το σπίτι, μαξιλάρια και τέτοια, αν δεν κάνω λάθος. Αλήθεια, πιο πολύ εγώ στα ρούχα πάντα. Και επίσης, ξέρετε πώς μπορείς να το συνδυάσεις το συγκεκριμένο αν πας στο γυμναστήριο. Πήρα για μένα αυτά εδώ πέρα τα σουτιέν, τα οποία είναι τύπου pretty bra, αλλά δεν είναι pretty bra, είναι πολύ καλύτερη ποιότητα. Γιατί το pretty bra έχω ακούσει ότι ξεφτίζει και λοιπά, αυτά φαίνονται πολύ καλύτερα. Και είναι αυτά εδώ. Το αθλητικό μπουστάκι, το οποίο έχει και το patch μπροστά, δηλαδή αν θέλεις το φοράς για ενίσχυση ή για να μην φαίνεται η ρόγα σου, αυτό εδώ πέρα το patch. Το μαύρο έχει μαύρο προφανώς, όπως μπορείτε να δείτε. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή η ποιότητά του και αυτό είναι πάρα πολύ stretchy, πώς να το εξηγήσω. Πολύ stretchy και πηγαίνουν απίστευτα νομίζω αν φορέσεις ας πούμε ένα κολάν τέτοιο και από πάνω φορέσεις ένα λευκό top. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Εντάξει, δεν είναι για όλα τα σωματότυπα αυτό, εντάξει προφανώς. Αλλά είχε νομίζω και ακριβώς το ίδιο μπουστάκι με αυτό. Ήταν στην Ολάκη. Θα σας τα έχω από κάτω στην περιγραφή για να τα δείτε όλο το link του και να περιηγηθείτε κι εσείς αν θέλετε. Και στην εφαρμογή εννοείται. Να την κατεβάσετε στο κινητό σας και σε iOS και σε Android. Οπότε να τα δείτε όλα αυτά. Έχει να τα ταιριάξεις και σκεφτείτε ότι αυτά τα σουτιέ ήταν πάρα πολύ οικονομικά. Δεν θυμάμαι πόσο έκαναν ακριβώς. Αλλά ήταν αρκετά οικονομικά. Όπως επίσης και σε μπες χρώμα το οποίο δεν φαίνεται από καμία μπλούζα κάτω. Σε έρχεται η αλλαγή, αλλά μας έκλεισε η κάμερα από μπαταρία. Σας έδειξα. Λοιπόν, το κολάν και τα σουτιέν. Θα σας τα δείξω και φορεμένα μετά. Και το κολάν και το σουτιέν. Το τρίτο πράγμα που αγοράσαμε, και εννοείται πως όλα τα πράγματα που αγοράσαμε θα βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή. Και εννοείται, αν θέλετε να αγοράσετε και εσείς κάποια από αυτά, σας έχουμε και ένα κωδικό. Και ο κωδικός είναι για 10% έκπτωση U με κεφαλαίο μη. Θα υπάρχει κάπου εδώ πέρα για να το δείτε. Έως την 1η Γενάρη του 2020. Φυσικά θα πάρει και κάτω στην περιγραφή για όσους θέλετε, μαζί με όλα τα αντίστοιχα προϊόντα. Θα ανοίξω πρώτα αυτό, γιατί άρεσαν σε μένα πάρα πολύ. Μια άνοιξε εδώ. Είναι κάτι πιτζάμες. Είναι 100% βαβακερές. Είναι λίγο έτσι αυτές οι ανοιξιάτικες, οι. Ξέρετε, πολύ λεπτό ύφασμα. Είναι έτσι κάπως βέβαια λίγο διάφανες και είναι αυτές οι γλυκούλικες οι πιτζάμες με τα κουμπάκια. Θέλω πάρα πολύ να τις δοκιμάσω. Οπότε ναι, έχουν εδώ πέρα μια μπλε ρίγα και εδώ πέρα τα κουμπιά τους. Γενικότερα είναι πάρα πολύ προσεγμένα τα προϊόντα. Και γενικότερα αυτές οι πιτζάμες είναι πάρα πολύ καλές και για δώρο πιστεύω. Δεν ξέρω. Από την ποιότητά τους κλπ. Είναι αυτές οι cute vintage για μένα προσωπικά. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά. Και τελευταίο, το οποίο το διάλεξε ο Αλέξης, είναι ένα καλοκαιρινό νυχτικάκι. Πρακτικά. Είναι το πιο απαλό νυχτικάκι που έχω πιάσει ποτέ στη ζωή μου. Όντως. Είναι αυτό εδώ πέρα το νυχτικάκι. Έχει και πάτζ για το στήθος, γιατί σε περίπτωση που δεν θέλετε να φαίνεται το στήθος σας κλπ. Και αυτά ακόμη είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Έτσι είναι χωρίς και έτσι είναι με το πάτζ. Αλλά γενικότερα είναι τόσο τέλειο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια εδώ πέρα της δανδέλας. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Και επίσης μου αρέσει το χρώμα, αυτό το έτσι κυματιστό που κάνει με λευκό και δεν είναι μόνο ροζ, ας πούμε. Επίσης έχει και να το ρυθμίσεις. Αυτό είναι τέλειο. Δεν είναι από αυτά τα νυχτικάκια που σου κολλάνε πάνω στο δέρμα. Μου είχε πάρει ο Αλέξης ακόμη ένα τέτοιο νυχτικάκι, το οποίο ήταν ακριβώς κολλητά πάνω στο δέρμα μου. Τόνιζε πιο πολύ εδώ πέρα τα παχάκια μου, γενικότερα την κοιλιά μου και δεν ήταν τόσο. Κάτι του λείπε. Αυτό πάντως που το φόρεσα, η γραμμή του γενικότερα είναι πιο ανοιχτή. Όπως είναι και μπορείτε. Πιο έρημα εδώ πέρα. Μπράβο. Οπότε και είναι και πιο άνετο. Το μόνο που με προβληματίζει για αυτά είναι αυτές οι πιτζάμες. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα μου κάνουν στο στήθος. Τις βλέπω λίγο στενές. Αλλά ας με πολυλογούμε και θα δοκιμάσω. Δοκιμάσω λοιπόν ένα σουτιέν και από πάνω θα βάλω την πιτζάμα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι η πιτζάμα ή πάνω. Αν είσαστε στη θέση μου και θέλετε να την αγοράσετε,
αγοράστε την ένα size up. Εντάξει, τώρα φοράω και σουτιέν και μπουστάκι και πολλά στο στήθος. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό εδώ πέρα είναι το μπουστάκι. Τα κάνει λίγο push up. Δεν έχω βγάλει ακόμη τα patch, αλλά εγώ θα τα βγάλω έτσι κι αλλιώς τα patch. Γενικότερα είναι καλό το μπουστάκι, μπορώ να πω ότι είναι άνετο. Καλύτερα αποτελέσματα θα δούμε και χωρίς το σουτιέν, θα το φορέσω και θα είμαστε και πιο χαλαρά. Απλά τώρα εντάξει, για το βίντεο προφανώς δεν θα το κάνω αυτό. Γενικότερα η πιτζάμα, το πάνω τμήμα της που φοβόμουν πιο πολύ γιατί το κάτω μου κάνει. Αν το πάρετε κι εσείς, κάντε το ένα size up. Είναι λίγο στενή γραμμή, δηλαδή δεν είναι αυτό η πιτζάμα που λένε ότι θα κοιμηθείς και θα είσαι άνετα. Οπότε ναι, θα σας έχω από κάτω και τα νούμερα που παρήγγειλα. Γενικότερα το site σου δίνει πάρα πολύ καλές οδηγίες. Σε κατευθύνει ακριβώς για το ποια νούμερα θα χρησιμοποιήσεις, τι ακριβώς διαστάσεις κλπ. Ακόμη και για τα σουτιέν, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ μπήκα και έψαξα και βρήκα ακριβώς το νούμερο που ήταν το σουτιέν μου. Οπότε πήρα και αυτό το νούμερο και μου κάνει. Οπότε μην ξεχάσετε λοιπόν ότι την εφαρμογή θα μπορείτε εύκολα να την βρείτε από κάτω, ώστε να μπείτε και να βρείτε όλα τα προϊόντα. Επίσης θα σας έχουμε και σε link όλα τα προϊόντα, εννοείται, για να μην καθόσετε να τα ψάχνετε. Αν σας άρεσε κάτι, να μπείτε απευθείας και να το παραγγείλετε. Λέω να πάμε να δοκιμάσει και η Ελένη τώρα το κολάν της. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κατεβάσουμε μαζί την εφαρμογή Social Eras, να δούμε λίγο πώς είναι σαν εφαρμογή και πώς μπορούμε να προηγηθούμε ώστε να βρούμε τα προϊόντα τους. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στην εφαρμογή του Social Eras. Το interface της φαίνεται αρκετά απλό. Από ό,τι βλέπω, στην αρχική μας προτείνει μερικά new arrivals και τέτοια. Just for you, μάλλον αναλόγως με τις προτιμήσεις, τα τελευταία που έχεις αναζητήσει και στις τελευταίες κατηγορίες που έχεις μπει. Μπορείς από ό,τι βλέπω να κάνεις και έναν λογαριασμό ώστε να αποθηκεύεις τα αγαπημένα σου, να έχεις μια wishlist γενικά ώστε να παραγγείλεις αργότερα τα προϊόντα. Αν θες να το σκεφτείς, μπορείς να φτιάξεις μια wishlist, δηλαδή ώστε να αφήσεις τα προϊόντα εκεί πέρα για να το σκεφτείς καλύτερα και όλα αυτά. Γενικότερα εδώ αριστερά βλέπουμε ότι έχει τις κατηγορίες και επίσης από ό,τι βλέπω εδώ έχει και τα brands. Όπως τσάντες, φουστάνια, σκουλαρίκια, πάρα πολλά πράγματα. Wow. Εδώ είναι το καλάθι. Ό,τι προϊόν επιλέξεις να αγοράσεις θα μπει εδώ πέρα. Και στο τέλος μπορείς να κάνεις ένα checkout και να παραγγείλεις τα προϊόντα στη διεύθυνση που επιθυμείς. Αυτά είναι τα λίγα λόγια για την εφαρμογή. Αν θέλετε λοιπόν να την κατεβάσετε, μην ξεχάσετε ότι θα υπάρχει από κάτω στην περιγραφή. Πατώντας απλά πάνω στο link, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο αντίστοιχο store που έχετε στο κινητό σας και τα λέμε εμείς σε λίγο. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Το σημερινό μπεσίτ επίσης πάει στον Στην. Αγγέλα Music, αν το προφέρουμε σωστά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Αν θέλετε και εσείς να κερδίσετε το δικό σας μπεσίτο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, subscribe, εννοείται σχόλιο για να σας επιλέξουμε. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, περάσαμε υπέροχα, αλλά ήταν τέλεια και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας! Γεια σας!